Με στο site. Είχαμε πολλές δυσκολίες όταν ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε αρχικά δυσκολίες παραγωγής, γιατί ήταν. Τώρα σας το λέω, αλλά οκ. Γράφουν ήταν για ένα. Τα γράφετε. Εγώ είδα μια στιγμή σε ένα πολιτιστικό περιοδικό που την έχω δώσει, όνομα Σοφέρ Θεάτρου. Τέλειο, τέλειο. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την Κιουρί, είχαμε μια ατυχία με έναν παραγωγό, ο οποίος λίγο πριν ξεκινήσουμε τις πρόβες, αποφάσισε να μην είναι μαζί μας. Και μείναμε ξεκρέμαστοι και είπαμε ή θα το κάνουμε και θα βρούμε τρόπο μεταξύ μας, χωρίς, έτσι κι αλλιώς θα είμαστε τρία άτομα, αλλά μπορεί να έρθει περισσότερο σχετικά, χωρίς τύπο εμείς αυτό το πράγμα να το κάνουμε και να δημιουργήσουμε μια ζωή ολόκληρη πάνω στη σκηνή και εικόνες και να το κάνουμε. Και είπαμε, πήγαμε όλοι μαζί, είπαμε ναι, πάμε και έτσι συνέβη αυτό. Και από τη δυσκολία βγήκε τελικά. Από αυτό που δεν είχαμε βγει και αυτό. Πολύ πιθανόν, αν μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα χρήματα εξ αρχής, λόγω να είχε υπήρξει ένα παραγωγός μας, έβινε περισσότερα χρήματα, υπήρχε περίπτωση, αν είχαμε πέντε πράγματα παραπάνω, να μην είχε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω τελικά ότι από τη δυσκολία ήρθανε στην επιφάνεια όλοι αυτά τα κομμάτια της φαντασίας μας που φτιάξανε αυτό το puzzle. Με την Κίρκη, την Καραλή. Εντάξει, με την Κίρκη έχουμε ξαναδουλέψει, είχαμε δουλέψει στα ορισμένα νιάτα. Ναι. Εγώ είμαι ερωτευμένη την Κίρκη. Θεωρώ ότι είναι από τις για μένα, εντάξει, από τις καλύτερες, για να μην πω καλύτερη, από τις καλύτερες. Με υπερβολική ευγένεια. Ναι, και φοβερή γνώση. Και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον παίρνει χαμπάρι τι γνώσεις έχει, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ταπεινός και σιωπηλός άνθρωπος. Και ο τρόπος που δουλεύει πάνω στο κείμενα και ο τρόπος που σκηνοθετεί για μένα είναι μοναδικός. Δηλαδή έχει ένα πολύ δικό της χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μοιάζει με κανέναν άλλον, επίσης δεν έχει καμία σκηνοθετήτηδα. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να καπελώσει το κείμενο, να καπελώσει τους ηθοποιούς για να βγει στην αφιστία της. Αυτό αποδείχθηκε σήμερα, ναι, εντάξει. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που αγαπάει το θέατρο και βοηθάει το θέατρο να εξελιχθεί και να βγει μπροστά. Αυτό λατρεύω στην Κίρκη. Δηλαδή, και θα ξαναδουλέψουμε πολύ σύντομα. Το θέλουμε πολύ δηλαδή, γιατί με ξέρει πια γιατί έχουμε κάνει δύο έργα. Ναι. Και αυτό που ήταν, έχει πολλά κομμάτια, ας πούμε, του δικού μου υλικού, οπότε με ξέρει πολύ καλά, την ξέρω πολύ καλά και μπορούμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή έχουμε εμπιστοσύνη μία στην άλλη πάρα πολύ. Και τώρα κάνουμε κάτι ακόμα. Δεν λέγεται όμως. Okay.